Μου το ζητήσατε αρκετοί να ανεβάσω κανένα ταξίδι με τον Φάνη και μιας και είχα υλικό από τα παλιά, αποφάσισα να μην σας χαλάσω χατήρι. Είναι Μυδρύς, καλό ξεναγώ, και επειδή εμείς τον βρήκαμε είπαμε να κάνουμε άλλη μια εκδρομούλα, να πάμε να δούμε τη Μονή Ταξιαρχών. Το καλοκαίρι του 2017 περάσαμε με το Φάνη και τη Στάσιμη μερικές μέρες διακοπών στο Αίγιο. Επειδή τη χρονιά εκείνη, αν θυμάστε, ο Κορινθιακός ήταν γεμάτος τσούχτρες, το μπάνιο στη θάλασσα δεν ήταν και ό,τι καλύτερο. Οπότε βρήκαμε ευκαιρία για εξορμήσεις σε διάφορα ενδιαφέροντα μέρη στα περίξ του Αιγείου. Πρώτη μας στάση σε αυτή την ημερήσια εκδρομή αποτελούν η Μονή του Οσίου Λεοντίου και η Μονή Ταξιαρχών, που βρίσκονται 13 χιλιόμετρα νότια του Αιγείου δίπλα στον ποταμό Σελινούντα. Η αλήθεια είναι ότι πηγαίνουμε πολύ γρήγορα και δεν μπορούμε να απολαύσουμε τη θέα. Ήτανε μη του τυπήσετε, τώρα που την είπες τελείωσε. Καμός. Πάρε και την τρίτη σου. Ανεβαίνουμε στη Μονή του Οσίου Λεοντίου που βρίσκεται πάνω στο βουνό. Από τη Μονή Ταξιαρχών και πάνω ο δρόμος γίνεται χωματόδρομος για περίπου 2 χιλιόμετρα. Και θα μου πληρώσει τα λάστιχα έτσι για να φτάσουμε εδώ πέρα. Όχι, ναι. Φοβερή ιδέα σου να έρθουμε εδώ πέρα πάνω από τα. Ο Όσιος Λεόντιος γεννήθηκε το 1377 στη Μονεμβασιά. Καταγόταν από αρχοντική οικογένεια, καθώς ήταν γιος ενός τοπικού δούκα και της κόρης του αυτοκράτορα Ανδρώνικου Παλαιολόγου του IV. Μετά τον θάνατο της μητέρας του έγινε μοναχός στο Άγιο Όρος, ενώ γύρω στο 1415 ήρθε εδώ, στο Όρος Κλοκός, για να φτιάξει το ασκηταριό του. Το 1450, με τη συμπαράσταση της οικογένειάς του, ιδρύει το μεγαλοπρεπές μοναστήρι της Μονής Ταξιαρχών, η οποία καταστράφηκε δύο φορές από τους Τούρκους, το 1500 και το 1620, όπου στη συνέχεια ξαναχτίστηκε στη σημερινή της τοποθεσία πιο κοντά στο ποτάμι. Το 1772 καταστρέφεται και πάλι από τους Τουρκαλβανούς κατά τα Ορλοφικά, όπου μέσα σε τρία χρόνια θα χτιστεί και πάλι με τη μορφή που διατηρεί μέχρι και σήμερα. Από τη στιγμή που ιδρύθηκε η Μονή, ο Άγιος Λεόντιος ανήψωνά του, τα άρχαντα πάθη, η Μονή εδώ ιδρύθηκε το 1620. Μετεφέρθη μετά τη δεύτερη καταστροφή που υπέστη από το παλαιό μοναστήρι, το 1620 οριστικά εδώ στην περιοχή, λόγω της καταλληλότητας του χώρου. Ο θαυμασμός των παλαιολόγων για την αρετή του Οσίου Λεοντίου ήταν τόσο μεγάλος, όπου δόρισαν στη Μονή τα άχραντα πάθη του Χριστού, δηλαδή τίμιο ξύλο, το ακάνθινο στεφάνι, την χλαμίδα, την κάλαμο, τον σπόγκο και τα καρφιά, τα οποία σώζονται μέχρι και σήμερα. Κατά την τουρκοκρατία, η Μονή αποτέλεσε πνευματικό κέντρο και εθνικό προμαχώνα, ενώ τον Μάιο του 1821 έγινε αποθήκη τροφίμων και διάφορων πολεμοφοδίων. Μετά την απελευθέρωση, η Μονή γνώρισε άνθηση, καθώς έφτασε να έχει 150 μοναχούς και μεγάλη κοινωνική προσφορά. Σήμερα το μοναστήρι φημίζεται για το γλυκό ροδοζάχαρη που παράγει, το οποίο δημιουργείται από τα άνθη τριαντάφυλλου που καλλιεργούν οι μοναχοί. Στη Μονή αυτή τη στιγμή ζουν 6 μοναχοί και για να μπορέσετε να ανεβείτε να δείτε και τη Μονή του Οσίου Λεοντίου πρέπει να έχετε έρθει γύρω στις 10 η ώρα το πρωί. Ο Φάνης πήγε στις τουαλέτες. Γιατί έτσι γράφετε, φίλες και φίλοι, κανονικά η τουαλέτα. Δεν βλέπεις κάτι βέσαι, κάτι τόιλες, κάτι βλακίες. Αναχωρούμε από τη Μονή Ταξιαρχών για να κατευθυνθούμε προς τα Καλάβρητα, όπου θα τα προσπεράσουμε για να επισκεφθούμε το Σπηλαίο Λιμνών. Από εκεί που βρισκόμαστε απέχει 76 χιλιόμετρα, από τα Καλάβρητα 16, ενώ από την Αθήνα 209. Είναι ανοιχτό καθημερινά 9 το πρωί με 4.30, αλλά τους καλοκαιρινούς μήνες και τις αργίες παραμένει ανοιχτό μέχρι τις 6.30. Το στεγνό και οριζόντιο τμήμα του Σπηλαίου ήταν γνωστό από πολύ παλιά, αλλά η πρώτη αποστολή για την εξερεύνησή του έγινε το 1964 από κατοίκους της κοινότητας Καστριών. Έναν χρόνο μετά ο Ελληνικός Ορειβατικός Σύνδεσμος, με τη συμμετοχή Ελλήνων και ξένων σπηλαιολόγων, ολοκλήρωσε την εξερεύνηση στο σύνολό του.
Το 1981 ο ΕΟΤ άρχισε τα έργα για την ανάδειξή του, με το πρώτο τμήμα να ανοίγει για το κοινό το 1990. Για την προστασία του μικροκλίματος αλλά και την ευκολότερη πρόσβαση δημιουργήθηκε μια τεχνητή είσοδος που οδηγεί κατευθείαν στον θάλαμο των νυχτερίδων που βρίσκεται σε απόσταση 100 μέτρων από τη φυσική είσοδο του σπηλαίου και 23 μέτρα ψηλότερα από αυτήν. Περπατώντας εντός του σπηλαίου θα συναντήσετε δύο από τις 13 λίμνες που υπάρχουν στο σύνολο σε διάφορα μεγέθη όπου τον χειμώνα πολλές φορές υπερχυλίζουν και σχηματίζουν μικρούς κλιμακωτούς καταράκτες. Την περίοδο του καλοκαιριού που δεν βρέχει πολύ, το νερό είναι λίγο μέσα στις λίμνες. Στα τοιχώματα του σπηλαίου έχουν δημιουργηθεί σταλακτικά συμπλέγματα που με αρκετή φαντασία από ό,τι μας παρουσίαζε ο ξεναγός μπορείς να δημιουργήσεις τις δικές σου εικόνες. Και μοιάζουν με γιγάντιες κουρτίνες, μανδύες, φόρεμα ή κάτι παραμφερές. Το συνολικό μήκος του σπηλαίου ανέρχεται στα 1980 μέτρα, αλλά το αξιοποιημένο για τους επισκέπτες είναι μόλις 500. Το σπήλαιο λιμνών αποτελεί τμήμα του ορεινού όγκου του Χελμού, βρίσκεται σε υψόμετρο 827 μέτρων, ενώ πολύ παλιά ήταν κήτη υπόγειου ποταμού, του οποίου τα νερά προέρχονταν από το οροπέδιο Απανόκαμπος. Κατά τις ανασκαφές που έγιναν εδώ ήρθαν στο φως διάφορα ευρήματα που αποδεικνύουν ότι το σπήλαιο κατοικήθηκε προς το τέλος της 5ης χιλιετίας π.Χ. και μετά. Στο site που παραθέτω στο tripment.net μπορείτε να βρείτε περισσότερες πληροφορίες για την ιστορία του. Η θερμοκρασία μέσα στο σπήλαιο επηρεάζεται από την εξωτερική, παραμένοντας όμως σε χαμηλά επίπεδα, με ελάχιστη τους 12 βαθμούς Κελσίου και μέγιστη τους 17 βαθμούς. Η υγρασία αντίθετα είναι πολύ μεγάλη, καθώς κυμαίνεται από 71 έως 96%. Το σπήλαιο, χωρίς να πω ότι είναι ένα από τα top που έχω επισκεφθεί στην ζωή μου, αν βρεθείτε στην περιοχή των Καλαβρίτων, είναι ένα από τα must που αξίζει να δείτε. Το κόστος του εισιτηρίου ανέρχεται στα 9 ευρώ το άτομο και η διάρκεια της ξενάγησης είναι περίπου 40 λεπτά. Αφήνουμε πίσω τα σπήλαια και πάμε για φαγητό. Όπως πάντα, καμία εξόρμηση με τον Φάνη δεν έχει ενδιαφέρον αν δεν καταλήξει σε φαγητό. Οπότε αποφασίσαμε, επιστρέφοντας προς το Αίγιο, να κάνουμε μία στάση στη Ζαχλωρού. Η Ζαχλωρού είναι χτισμένη στο φαράγγι του Βουραϊκού στο μέσο της διαδρομής του Οδοντοτού μεταξύ Διακοπτού και Καλαβρίτων. Το όνομα της προήλθε από το σλαβικό Ζάγκλωρο που σημαίνει πίσω από το βουνό. Αναπτύχθηκε τουριστικά λόγω του μοναστηριού του Μεγάλου Σπηλαίου που βρίσκεται από πάνω αλλά και της διαδρομής του Οδοντοτού που είναι ιδιαίτερα εντυπωσιακή. Στο χωριό θα βρείτε αρκετές ταβέρνες σαν αυτή που καθίσαμε για φαγητό αλλά και ξενώνες που μπορείτε να διανυκτερεύσετε. Ακόμα δεν κάτσαμε, ξεκίνησες. Ναι, έχουμε προπαραγγείλει, εμείς αρρωτικά παραγγείλουμε. Μία χοιρινή εδώ. Μία φορμαέλα, ένα λουκάνικο, μία χοιρινή. Αυτό είναι για το απέξοδο. Σε αυτό το σημείο θα κάνω ένα μεγαλύτερο flashback, καθώς θα σας πάω ακόμα πιο πίσω στο μακρινό 2011, όπου κατέβηκα το φαράγγι με τα πόδια από την Ζαχλωρού στο Διακοπτό. Τον Οκτώβρη του 2011 λοιπόν, παρέα με την Αγγελική, την Ατάσα, την Ήρια, την Κατερίνα, τον Κώστα και τον Δημήτρη, βρεθήκαμε στο Διακοπτό, όπου πήραμε τον Οδοντοτό για να ανέβουμε στη Ζαχλωρού. Δύο χρόνια πριν καν μου έρθει η ιδέα για το treatment και αποφάσισα να πάρω μαζί μου μια μεγάλη GVC κάμερα που είχα τότε για να καταγράψω την εμπειρία. Έτσι, χωρίς λόγο. Και να που κάπου αξιοποιείται το υλικό. Ο Οδοντοτός λοιπόν αποτελεί τον ορεινότερο σιδηρόδρομο της Ελλάδας. Είναι έργο της περιόδου του Χαριλάου Τρικούπη που ξεκίνησε το 1889 και εγκαινιάστηκε στις 10 Μαρτίου του 1896. Ήταν ένα από τα δυσκολότερα έργα της εποχής λόγω του ιδιαίτερα δυσβάτου εδάφους αλλά και του μεγάλου υψομέτρου στο οποίο κατέληγε. Για να ξεπεραστούν αυτές οι δυσκολίες, ο σιδηρόδρομος κατασκευάστηκε με την τεχνική της οδόντωσης, κατά την οποία το τρένο γατζώνεται με γρανάζια στα σημεία που η κλίση του εδάφους υπερβαίνει το 10%. Η συνολική απόσταση από το Διακοπτό μέχρι τα Καλάβρητα ανέρχεται στα 22 χιλιόμετρα. Στη Ζαχλωρού θα κατέβουμε, όπου από εδώ θα ξεκινήσουμε την πεζοπορία μέσα στο μαγικό φαράγγι του Βουραϊκού.
Η Ζαχλόρου να πω ότι κατά το παρελθόν ενέπνευσε αρκετούς σκηνοθέτες, καθώς εδώ γυρίστηκαν σκηνές από τις ταινίες «Ο αγαπητικός της Βοσκοπούλας», «Η Γκόλφο» αλλά και «Η Αστέρο» με την Αλίκη Βουγιουκλάκη. Το πρώτο ξενοδοχείο του χωριού, για να καταλάβετε πόσο κοσμοπολίτικο είναι, λειτουργήσε το 1933 και εξακολουθεί να λειτουργεί μέχρι και σήμερα. Ξεκινήσαμε λοιπόν την κατάβασή μας κατά μήκος των γραμμών του τρένου μέσα σε ένα καταπράσινο εντυπωσιακό σκηνικό. Το φαράγγι του Βουραϊκού μαζί με το Χελμό αποτελούν μια ενιαία προστατευόμενη περιοχή που από το 2009 χαρακτηρίζεται ως εθνικό πάρκο. Έχει μήκος 20 χιλιόμετρα και το όνομά του το οφείλει στον Βουραϊκό ποτάμο που το διαρρέει. Το συνολικό μήκος του ποταμού είναι 37,5 χιλιόμετρα και το όνομα αυτού το πήρε από την Βούρα, κόρη της Ελίκης και του Ίωνα, την οποία αγάπησε ο Ηρακλής και κατά τη μυθολογία άνοιξε το φαράγγι για να μπορέσει να φτάσει στη θάλασσα και να την συναντήσει. Η διαδρομή πραγματικά αξίζει να την περπατήσεις. Θα συναντήσεις γέφυρες, τούνελ και απίστευτη φυσική ομορφιά. Στα σημεία που στενεύει το μονοπάτι θέλει λίγη προσοχή, όπως και όταν περπάτας επάνω στις γέφυρες, αν και ο οδοντοτός πάει αργά και ακούγεται, οπότε έχεις το χρόνο να κάνεις την άκρη. Το πλάτος της γραμμής του τρένου είναι μόλις 75 εκατοστά, έχει δηλαδή από τις στενότερες σιδηροδρομικές γραμμές στην Ελλάδα, πρώτον για να χρησιμοποιηθούν μικρότερα και πιο ευέλικτα βαγόνια και δεύτερον για την ελαχιστοποίηση του κόστους κατασκευής των απαιτούμενων έργων. Εμείς το πήγαμε στο πολύ χαλαρό, καθώς το είδαμε σαν μια ωραία φωτογραφική βόλτα. Κάναμε τις στάσεις μας και απολαμβάναμε την ηρεμία του τόπου, τον ήχο του νερού και τις όμορφες εικόνες που υπήρχαν παντού γύρω μας. Συνολικά, αν θυμάμαι καλά, μας πήρε γύρω στις 4,5 ώρες για να φτάσουμε στο σταθμό στο διακόπτο, όπου τα πόδια είχαν κάπως κουραστεί, δεν το συζητώ, αλλά επειδή είναι κατηφορικά δεν ζορίζεσαι και ιδιαίτερα για να το κάνεις. Προσωπικά είναι η δεύτερη φορά που κατεβαίνω το φαράγγι. Το είχα κάνει ξανά σε πολύ μικρή ηλικία με τον Έως Αθηνών που ήμουν γραμμένος. Πραγματικά αν δεν την έχετε κάνει την προτείνω αυτή την διαδρομή. Εννοείται με προσοχή γιατί έχει και κάποια λίγα περίεργα σημεία. Πίσω στο 2017 λοιπόν τρώμε τα δέοντα με τον Φάνη να κάνει τη δίαιτα της πατάτας. Ξέρετε είναι ίδια με αυτή του ανανά. Όπου μετά από κάποιες ώρες παραμονής πήραμε τον δρόμο της επιστροφής για το Αιγείο που αποτελούσε τη βάση μας. Κάπου εδώ ολοκληρώνεται και η περιήγησή μας αυτή. Αν θέλετε γράψτε μας στα σχόλια εξίσου όμορφες περιπατητικές διαδρομές και αν δεν το έχετε κάνει ήδη, ακολουθήστε το Tripment σε YouTube, Facebook και Instagram για να ενημερώνεστε για τα νέα επεισόδια αλλά και να συζητάμε και να ανταλλάσσουμε απόψεις για τα μέρη που επισκεπτόμαστε. Θα τα πούμε και πάλι σύντομα. Καλή συνέχεια. Μάικλ Τζάκσον, αγαπημένος σας. Φαντάσου ότι έβγαλε τραγούδι που λέει αν είσαι εντάξει και είναι κομματάρα. Αν είσαι εντάξει, είσαι εντάξει, είσαι εντάξει, Άννα. Αν είσαι εντάξει, είσαι εντάξει, είσαι εντάξει. Αν είσαι εντάξει, είσαι εντάξει, είσαι εντάξει, Άννα. Να το χαλάει.